Έχω πιάσει ήδη την κουβέντα με τον κύριο Δαγκλή. Ο κύριος Δαγκλής είναι εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα δημοτικής αστυνομίας και είναι εδώ μαζί μας για να δούμε πολλά ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα. Καλώς ήρθατε, κύριε Δαγκλή. Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σας. Λοιπόν, η αφορμή της καλής μας συνάντησης έχει να κάνει με το γεγονός ότι τις προσεχείς ημέρες θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των ειδικών ξενόγλωσσων ενημερωτικών πινακίδων για το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης του θέσης στην αγγλική γλώσσα, έτσι. Θέλουμε να μας πείτε έτσι λίγα περισσότερα για το τι γίνεται στη σχέση σας με την συνεργασία αυτής της εταιρείας, με την οποία υπέγραψε την σύμβαση προηγούμενη διοίκηση και συνεχίζετε εσείς. Ναι, είναι όπως ακριβώς τα είπατε. Υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία συμφωνούμε, υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία διαφωνούμε. Για να ακούσουμε αυτά στα οποία συμφωνείτε. Αυτό στο οποίο συμφωνούμε είναι ότι είδαμε μια πολύ θετική και άμεση ανταπόκριση της εταιρείας σε ένα αίτημα το οποίο δεν δέσμευε ούτε την εταιρεία φυσικά ούτε από κάποιο νομοθετικό με κάποια νομοθετική ρύθμιση των Δήμων σχετικά με την τοποθέτηση ξενόγλωσσων πινακίδων και αυτοκόλλητα. Δηλαδή θα μπουν παντού τα αυτοκόλλητα. Και στην προηγούμενη σύμβαση αυτό δεν προβλέπονταν. Έτσι, δεν προβλέπονταν, είναι. Όχι. Παρ' όλα αυτά ήρθαμε σε επαφή με την εταιρεία. Ανέλαβα εγώ να μιλήσω μαζί τους και καταλήξαμε να τοποθετούν παντού σε όλες τις πινακίδες ειδικά αυτοκόλλητα και σε κάποια σημεία υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος να μπουν νέες πινακίδες στα αγγλικά. Πόσες στον αριθμό? Ειδικές πινακίδες. Και τα αυτοκόλλητα, πόσα συνολικά? Τα αυτοκόλλητα θα μπουν σε όλες τις πινακίδες, δεν ξέρω τον αριθμό, αλλά θα μπουν παντού. Mm-hmm. Οι έξτρα πινακίδες είναι αυτή τη στιγμή 8 τα σημεία που έχουμε προκρίνει. Άμα δούμε ότι υπάρχουν και άλλα, θα μπουν και αλλού. Αυτά τα σημεία φαντάζομαι τα προκρίνατε με το σκεπτικό του έντονου τουριστικού ενδιαφέροντος. Είναι ο Άγιος Δημήτριος, η Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, είναι το τουρκικό προξενείο, πλαισιών του Λευκού Πύργου, στο κέντρο της πόλης σε κάποια σημεία, mm-hmm. όπου έχουμε δει από το σύστημα ότι πηγαίνουν, γιατί όταν κάποιος καταχωρεί στην εφαρμογή τον αριθμό πινακίδας, βλέπουμε κιόλας αν είναι ελληνικό το αυτοκίνητο ή αν είναι ξένο. Ωραία. Οπότε έχουμε τα δεδομένα για το πού ακριβώς θα τοποθετηθούν αυτές οι πινακίδες. Τα χρήματα αυτά ποιος θα τα πληρώσει? Ο Δήμος δεν θα βάλει ούτε ένα ευρώ. Το κόστος θα το επιβαρυνθεί όλο η εταιρεία. Μάλιστα. Και έτσι θα συνεχίσει η συνεργασία σας. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία συμφωνείτε στην συζήτηση που κάνατε, γιατί γνωρίζω ότι πρόσφατα είχατε μια τέτοια συνάντηση με τον επικεφαλής της εταιρείας. Προχθές. Λοιπόν, ποια είναι αυτά στα οποία διαφωνείτε? Αυτό που ήταν και ήταν και μια προκλητική δέσμευση του Δημάρχου ήταν για την πέμπτη κοινότητα. Αν και δεν έχει αλλάξει η σύμβαση είναι σε ισχύ όπως τη γνωρίζετε, αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει στην εταιρεία είναι ότι στο πέμπτο διαμέρισμα πλην της Βασιλής Σόλγας δεν θα μπαίνει η Δημοτική Αστυνομία για έλεγχο. Δεν έχουμε ούτως άλλως και τις απαιτούμενες δυνάμεις. Αυτό αποκλείστηκε εντελώς από τα σχέδιά σας για τα επόμενα 4 χρόνια? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι το 2022 που είναι σε ισχύ η σύμβαση, ναι, θα κινούμαστε σε αυτόν τον άξονα. Μόνο στη Βασιλής Όλγας και δεν θα μπαίνουμε στην πέμπτη δημοτική κοινότητα. Ισχύει μόνο για την πρώτη και την τρίτη. Μόνο για την πρώτη και την τρίτη. Αυτή ήταν η βασική όχι διαφωνία σας, αλλά τέλος πάντων πρότασή σας η οποία έγινε αποδεκτή. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει εκτενώς και σε κορυφαίο επίπεδο και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο οποίος το είχε. Κατά τα άλλα δεν έχει ανακύψει κάποιο ζήτημα. Προς το παρόν όχι. Προς το παρόν όχι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη κατά την πρόσφατη συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί είχατε μία αντιπαράθεση με την κυρία Νοτοπούλου, η οποία επέλεξε να αναφερθεί στα ζητήματα της ασφάλειας της πόλης, αναγνωρίζοντας η ίδια την αγωνία που εκδηλώνεται εκ μέρους της διοίκησης για την φύλαξη σε ολόκληρη την πόλη και την ασφάλειά της. Όμως έκανε μία αναφορά και πιο συγκεκριμένα στο δικό σας το πρόσωπο, θέτοντας ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τα τραπεζοκαθίσματα και πόσα μαγαζιά έχετε ελέγξει σε σχέση με τα τραπεζοκαθίσματα το τελευταίο διάστημα. Η ίδια είπε ότι υπάρχει μία τεράστια ανοχή εκ μέρους σας σε αυτό το κομμάτι, πιο δηλαδή της κατάληψης του δημόσιου χώρου των τραπεζοκαθισμάτων. Η δική σας απάντηση σε αυτό ποια είναι? Να ξεκινήσω ότι δεν υπήρξε αντιπαράθεση. Στην τοποθέτηση της κυρίας Νοτοπούλου εγώ δεν απάντησα. Mm-hmm. Σεβάστηκα σαν επικεφαλής που είναι της παράταξής της. Η αντιπαράθεση ήρθε μετά, είναι η αλήθεια. Θα εξηγήσω τους λόγους για ποιο λόγο επέλεξα. Κάτσα την άκουσα με πολύ προσοχή.
Εγώ το μόνο που έχω να πω από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή είναι ότι από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο του 2019 δεν έγινε καμία επιχείρηση απομάκρυνσης τραπεζοκαθισμάτων ή πάγκων. Από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο γίναν 8 επιχειρήσεις απομάκρυνσης τραπεζοκαθισμάτων και 2 επιχειρήσεις απομάκρυνση για πάγκους. Mm-hmm. Αυτό τα λέει όλα για μένα. 8 μήνες τίποτα, 4 μήνες 10 επιχείρησεις απομάκρυνσης και τραπεζοκαθισμάτων και πάγκων. Εννοείται ότι συνεχίζουμε, εννοείται ότι υπάρχει πρόβλημα, το ξέρουμε, θα το αντιμετωπίσουμε με τις όποιες δυνάμεις έχουμε, δεν υπάρχει κάποια ανοχή, δηλαδή τα στατιστικά μιλάνε από μόνα τους. Άλιστα. Όταν 8 μήνες το 19 δεν έχεις κάνει τίποτα και μέσα 4 μήνες έχει κάνει έστω αυτές τις 10 επιχείρησεις, δεν ενχυγίνονται. 10 επιχειρήσεις στη μία περίπτωση, καμία στην άλλη. Εσείς πάντως για το θέμα το συγκεκριμένο, τι σκοπεύετε να ακολουθήσετε, ποια πολιτική θα εντείνετε τους ελέγχους? Τα νόμιμα, ότι προβλέπεται από την νομοθεσία. Δεν μπορεί κάποιος να καταλαμβάνει αυθαίρετα κοινόχρηστο χώρο. Mm-hmm. Ό,τι λέει ο νόμος. Σας το ρωτώ με την έννοια του αν θα αυξηθεί η ένταση των ελέγχων, γιατί από ό,τι έχουμε παρατηρήσει, προκρίνεται σε κάποιες των περιπτώσεων την ένταση αυτή. Και αναφέρομαι βεβαίως στα πρόστιμα και για τα οποία η κυρία Νοτοπούλου έκανε επίσης αναφορά, αφήνοντας έτσι ένα μικρό υπονοούμενο ότι κόβεται πολλές κλίσεις. Οι κλίσεις το έχω ξαναπεί και νομίζω είχα ξαναβγεί και στο TV 100 και το είχα επισημάνει. Θα το ξαναεπισημάνω όμως κάποια και τώρα και ακόμη μια φορά. Οι παραβάσεις είναι πραγματικές. Δεν βεβαιώνουμε παραβάσεις αυθαίρετα. Βεβαιώνουμε παραβάσεις σε πραγματικούς συμπολίτες μας οι οποίοι παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ναι. Απλώς, από 1 Σεπτεμβρίου έχει φύγει η λογική και στην Δημοτική Αστυνομία και από όσο γνωρίζω και στην Τροχιά, δεν παρακαλάμε τον παραβάτη για να μετακινήσει το όχημά του. Δεν πάμε να το πούμε, σας παρακαλούμε, έχετε σταθμεύσει παράνομα. Βεβαιώνουμε επί τόπου την παράβαση. Τόσο απλά. Κύριε Δαγκλή, παρά το γεγονός, όπως πολύ σωστά είπατε, του ότι δεν τοποθετηθήκατε εσείς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής και δεν απαντήσατε στην κυρία Νοτοπούλου αναφορικά με αυτό το θέμα που έθεσε η ίδια, εμφανίστηκε ένα δημοσίευμα το οποίο φέρεστε εσείς να λέτε πως υπήρξε η κυρία Νοτοπούλου όταν ήταν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης να έχει διοριστεί ως επικεφαλής εκεί στο νέο σύστατο πρωθυπουργικό γραφείο, να είχε αποσπαστεί εκεί για τη φύλαξή της συνολικά 24 αστυνομικοί, 16 αρχικά τον Νοέμβριο του 2016 και άλλοι 8 στην συνέχεια. Με αφορμή αυτό το δημοσίευμα λοιπόν, η κυρία Νοτοπούλου πέρασε στην διαδικασία να προσφύγει στην δικαιοσύνη και να στείλει ένα προειδοποιητικό εξώδικο ζητώντας από εσάς να ζητήσετε συγγνώμη. Εσείς τι απαντάτε? Δεν ήταν ούτε δήλωσή μου, ούτε έγινε κάποια συνέντευξη. Το διάβασα και εγώ το δημοσίευμα. Πράγματι με κάλεσε η κυρία Νοτοπούλου στο τηλέφωνο. Είχαμε μια επικοινωνία. Mm-hmm. Είναι ιδιωτική συζήτηση, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Από εκεί πέρα, ό,τι γνωρίζετε κι εσείς σε θέματα δημοσιότητας που έλαβαν γνώση, δεν έχει προσφύγει από όσο γνωρίζει ακόμα στη δικαιοσύνη. Πράγματι με έστειλε ένα εξώδικο. Ας μείνουμε εκεί. Θα απαντήσετε εσείς αυτό το εξώδικο? Θα δούμε τώρα, θα το δούμε. Αν και νομίζω ότι δεν έχει κάποιο νόημα, γιατί σας είπα, δεν ούτε δήλωση είχα κάνει, ούτε κάποια συνέντευξη. Δεν δώσατε ποτέ συνέντευξη και ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο μετέφερε ενδεχομένως μια προσωπική σας συζήτηση. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τα νούμερα από τους ελέγχους του τελευταίου διαστήματος. Να ασχοληθούμε με τον Ιανουάριο, όπου φαίνεται πως ο αγώνας ο δικός σας για την τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου συνεχίζεται και μάλιστα θα έλεγε κανείς εντείνεται αν αναλογιστούμε τα πρόστιμα τα οποία εσείς επιβάλλατε. Ένα πρόστιμο της τάξης των 6.000 ευρώ είναι ένα τεράστιο πρόστιμο, κύριε Δαγκλή, το οποίο δεν διστάσατε εσείς να προβείτε. 6.000 ευρώ λοιπόν στη μία περίπτωση που αφορά σε ένα κέντρο διασκέδασης της Θεσσαλονίκης, τι ακριβώς παράβαση εκεί σημειώθηκε? Εκεί πέρα μιλάμε τώρα για ένα κατάστημα το οποίο έχει άνω από τα 300 τετραγωνικά μέτρα εμβαδών. Ναι. Εκεί πέρα δεν τηρούντουσαν σχεδόν καμία, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, δεν υπήρχε σήμανση, δεν υπήρχαν τασάκια, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν βρήκαμε κάποιον να καπνίζει μέσα. Αλλά δεν διστάσαμε να βεβαιώσουμε ένα πρόστιμο 6.000 ευρώ.
Γιατί στην αρχή, όταν ψηφίστηκε ο αντικαπνιστικός, μας εγκαλούσαν κάποιοι και λέγανε ότι η δημοτική αστυνομία θα πάει χαλαρά και δεν θα μπει στα βαθιά νερά. Mm-hmm. Όχι, εμείς εφαρμόζουμε την νομοθεσία καθολικά. 6.000 ευρώ και σε ένα άλλο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος άνω των 100 τετραγωνικών, γιατί υπάρχει κλιμάκωση ανάλογα με τετραγωνικά από 100-300, 2.000 ευρώ και σε ένα παιδότοπο. Που πάλι και εκεί υπήρχε πρόβλημα από την νομοθεσία, όπως ορίζει η νομοθεσία, και εκεί πέρα ένα ακόμα πρόστιμο άλλα 2.000 ευρώ. Δεν σταματάμε. Και στις δύο περιπτώσεις βρήκατε ανθρώπους να καπνίζουν όχι, μέσα. Όχι, δεν είχε όχι. μέσα. Έχει τότε... να κάνει, είχε να κάνει με άλλες διατάξεις. Ας πούμε. Αυτό που σας λέω, ελλειπή σήμανση, πετασάκια, ήταν και σαν να λένε, δύο περιπτώσεις. Ελάτε καπνίστε. Ναι. Μάλιστα, και στις δύο περιπτώσεις. Ελάτε καπνίστε. Θεωρείτε ότι έχετε εξαντλήσει την αυστηρότητά σας σε αυτή την περίπτωση ή όχι? Εμείς ό,τι εντοπίζουμε και εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου, το βεβαιώνουμε. Δεν νομίζω να είναι θέμα αυστηρότητας. Είναι θέμα διαρκών ελέγχων. Mm-hmm. Και το έχω πει για την πρώτη στιγμή, ιδίως για τον αντικαπνιστικό, ότι πάμε παντού, σε όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης, ή τον εφαρμόζεις ένα νόμο, ή τον εφαρμόζεις. Στον παιδότοπο υπήρχαν τα σάκια. Ναι. Προς τα πίσω από ό,τι με ενημέρωσαν. Αλλά μπήκαμε μέσα κανονικά. Δεν θα μπαίνουμε και σε παιδότοπους. Για το κέντρο διασκέδασης κανείς μας εύκολα το καταλαβαίνει. Για τον παιδότοπο όμως, ειλικρινά πολύ με εντυπωσιάζει αυτό. Και όμως υπήρξε και ένας παιδότοπος. Δυσάρεστα φυσικά. Πόσες χιλιάδες κλήσεις κόψατε, κύριε Δαγκλή, τον Ιανουάριο ή συνολικά από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα? Δεν ξέρω τα νούμερά σας, με ποιον τρόπο. Να σας πω ότι έχουμε κάνει τον Ιανουάριο 21.420 παραβάσεις. Είχαμε και την Αγρότικα φυσικά, όπου εκεί πέρα ξέφυγε λίγο η κατάσταση. Ναι. Οπότε έπεσαν και πάρα πολλές δυνάμεις εκείνο το τετραήμερο, πενταήμερο ουσιαστικά. Ναι. Λοιπόν, 21.420 κλήσεις. Τώρα η αλήθεια είναι δεν άκουσα το διάστημα, γιατί την ίδια ώρα μου μιλούσε η συνάδελφος Φωτεινή Δημοπούλου, η οποία μου λέει ότι τηλεφωνεί ο κόσμος και θέλει να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με αυτές τις κλήσεις που κάνουν την εμφάνισή τους τώρα μέσω επιστολών στα σπίτια μας και οι οποίες αφορούν 20 χρόνια πίσω. Αυτό δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, αλλά μπορώ να σας πω ότι είναι μας, από όμως. Το ελεκτικό συνέδριο είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νομοθεσίας όλα αυτά να βεβαιωθούν. Αλλιώς θα πάμε για παράβαση καθήκοντος. Είναι στην Αντιδημαρχία Οικονομικών αυτά. Είναι η νομοθεσία έτσι δομημένη. Οπότε ό,τι υπάρχει. Δεν υπάρχει θέμα παραγραφής σε αυτές. Μετά την 20ετία, αλλά σε υποχρεώνει το ελεκτικό συνέδριο να κινηθείς και να τις βεβαιώσεις. Αλλιώς θα έχεις πρόβλημα. Δεν γίνεται ναι, διαφορετικά. Αλλά όταν μιλούμε για περιπτώσεις κλήσεων 20ετίας. Δυστυχώς ο νομοθέτης, ο νόμος αυτά ορίζει. Αυτά ορίζει. Ακόμη και αν έχει ξεπεράσει την 20ετία. Όχι. Μέσα στην 20ετία. Αυτό σας λέω, κύριε Δαγκλή. Μέσα στην 20ετία. Μέσα στην 20ετία. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν εδώ πρέπει. Εδώ όμως υπάρχει και ένα μπέρδεμα. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν πληρώσει αυτές τις κλήσεις και μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια μπορεί να μην έχουν κρατήσει αυτό το χαρτί το οποίο αποδεικνύει ότι τις έχουν πληρώσει. Αυτή την περίπτωση τότε δεν τι γίνεται, κύριε Δαγκλή? Σε αυτή την περίπτωση δεν την γνωρίζω. Ξέρετε πόσες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν? Επίσης υπάρχουν άλλες περιπτώσεις με λάθος διευθύνσεις. Πηγαίνουν δηλαδή κλήσεις σε λάθος διευθύνσεις. Αυτό προφανώς έχει να κάνει. Και πηγαίνουν επίσης κλήσεις οι οποίες αφορούν παραβάσεις που σύμφωνα με αυτούς που τις λαμβάνουν, όπως ισχυρίζονται δηλαδή, δεν τις έχουν κάνει ποτέ. Αυτό μπορεί να υπάρχει ένα θέμα μεγάλο στο αρχείο. Από εκεί πέρα, αν αυτές οι περιπτώσεις όντως ισχύουν, που προφανώς ισχύουν για να τις πάντως εύκολα μεταφέρουν. Δεν μπορεί κανείς να βρει το δίκιο του με αυτό, κύριε Δαγκλή. Η Ελλάδα είναι full στη γραφειοκρατία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να βάλουν και βαθιά το χέρι στην τσέπη και να ξαναπληρώσουν. Όχι, αλλήμωνο. Το θέμα είναι ότι αυτές οι στρεβλώσεις πρέπει να διορθωθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούν να πάνε στις αρμόδιες υπηρεσίες, ας κάνουν μια ένσταση εκεί πέρα, να δουν αν υπάρχει κάποιο περιθώριο. Ήμασταν στις 21.420 κλήσεις. Κόψατε, είπατε, τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο μόνο. Συνολικά από το Σεπτέμβριο αυτός ο αριθμός έχει ξεπεράσει, φαντάζομαι, αφού πάμε 20-20 και τις 100. Σχεδόν τις 100.000. Βέβαια. Και όπως πάμε, δεν ξέρω. Απλώς το θέμα είναι ένας σχετικός αριθμός που τον επισημαίνω πάντα, γιατί το βλέπω και το Γενάρη. Αναγκάστηκε πάλι η Δημοτική Αστυνομία, αναγκαστήκαμε να αφαιρέσουμε 223 πινακίδες για θέσεις αναπήρων ράμπες αμαία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για αυτές πραγματικά. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Κανείς δεν θα μπορούσε να μην πει ότι είναι μαζί σας. 241 το Σεπτέμβριο, 286 τον Οκτώβριο, 308 τον Νοέμβριο, 190 το Δεκέμβριο, 223 τον είναι Ιανουάριο. Μειούμενο βέβαια, είναι μειούμενο βέβαια, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς. Αυτό σημαίνει ότι θέλει περαιτέρω ευαισθητοποίηση. Ναι, θέλει περαιτέρω ευαισθητοποίηση ο κόσμος. Κάνω έκκληση για πολλωστή φορά τις θέσεις αμαία ράμπες αναπήρων. Θερμή παράκληση να τις προσέχουν.
να τις προσέχουμε και να μην θεωρούμε ότι αν μας πάρουν τις πινακίδες θα βρούμε ένα γνωστό για να πάμε να τις πάρουμε πίσω, κύριε Δαγκλία. Με τίποτα. Με τίποτα. Έχω ρίξει το ποσοστό της αποδοχής των ενστάσεων. Έχω αυξήσει πάρα πολύ τις... Ποιες ενστάσεις είναι αυτές οι οποίες πραγματικά βρίσκουν μια θετική ανταπόκριση? Ποιες περιπτώσεις αναγνωρίζετε εσείς? Αν υπάρχουν πραγματικοί λόγοι, ας πούμε για τη θέση αναπήρων, ο ανάπηρος πόντος είναι ανάπηρος και δεν είχε, ας πούμε, αφήσει το χαρτάκι. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Είναι. Άλλοι λόγοι υγείας, για παράδειγμα, ενός περιστατικού που πρέπει να είναι εξαιρετική και να μου το αποδείξει. Δηλαδή με στοιχεία ότι πήγαινε λοιπόν, το παιδί μου το οποίο ήταν. Δεν πρόκειται ποτέ να. Αυτό που μπορώ να σα μεταφέρω, γιατί πηγαίνω σχεδόν καθημερινά και ακούω του πολίτε που έρχονται ιδίω για τι αφαιρέσει. Λένε ότι το γνωρίζουν, το αναγνωρίζουν επί οίκια. Α, τι τους απαντάς? Το αναγνωρίζουν, λένε ναι, φταίμε, κακώς, καλώς κάνατε, γυρίστε τα πίσω. Δεν μηδενίζουν μετά το ίδιο το νομοθέτημα μετά. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας. Βέβαια το γεγονός ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος αναγνωρίζει το πρόβλημα που υπάρχει μέσα στο κέντρο της πόλης με την στάθμευση, λέγοντας ξανά και ξανά ότι θα πρέπει να γίνουν υπόγεια πάρκινγκ ή και υπέργεια. Αυτό μπορεί μέσα μας με έναν τρόπο να μας δικαιώνει και να αισθανόμαστε ότι όντως έρχονται καλύτερες ημέρες στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ξέροντας πως μπορούμε να αφήσουμε τα αυτοκίνητά μας κάπου που να μην κινδυνεύουν, έστω και αν πληρώσουμε. Αλλά την ίδια ώρα όμως και μέχρι να συμβούν αυτά, εσείς εξαντλείτε την αυστηρότητά σας και κόβετε κλήσεις χιλιάδες, κύριε Δαγκλή. Διαφωνώ με τη λέξη αυστηρότητα. Δεν είναι αυστηρότητα, είναι εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεν αναφέρομαι στην περίπτωση αυτή που συζητούσαμε πριν. Ναι. Απλώς... Αναφέρομαι στις άλλες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν. Γιατί εδώ που τα λέμε, κύριε Δαγκλή, μέσα στο κέντρο δεν υπάρχει κανένα μέρος το οποίο επιτρέπεται θα και το παρκάρισμα. Ναι, έχετε. Εντάξει, υπάρχουν. Είναι λίγα. Είναι λίγα. Αυτό είναι το αναγνωρίζω. Είναι ελάχιστα, όχι απλά είναι ελάχιστα. Λίγα. Το θέμα είναι ότι ο αστικός ιστός έχει κορεστεί. Τα αυτοκίνητα διαρκώς αυξάνονται. Ναι. Μιλάμε για πάνω από μισό εκατομμύριο στο νομό Θεσσαλονίκης για ιδιωτικής χρήσεως. Αναφορικά με το ιστορικό κέντρο, γιατί εκεί εστιάζεται όλη η συζήτηση, όχι τόσο στα άλλα διαμερίσματα, που και εκεί υπάρχει οξύ πρόβλημα. Ιδίως στο αν πέμπτο. Υπάρχει, λέει. Υπάρχει, δηλαδή, στο πέμπτο πρέπει να κάνει μια βόλτα για να βρει. Τρία τέταρτα και μια ώρα. Από εκεί πέρα, όλοι ξέρουμε σε ποια πόλη ζούμε. Τώρα υπάρχουν παθογένειες δεκαετιών. Κάνουμε υπομονή να τελειώσει το μετρό, κάνουμε υπομονή να δούμε τι θα γίνει με τον ΟΑΣΤ, ο οποίος αφέθηκε τα τελευταία έτη. Δεν μπορώ να πω ότι κάτι, ακόμα και τα έργα που προσπαθεί ο Δήμαρχος να βάλει, να ξεκινήσουν, απαιτούν κάποια χρόνια. Αυτό είναι βέβαιο. Υπάρχουν παθογένειες, τι να κάνουμε. Είναι αλήθεια αυτό, ότι υπάρχουν παθογένειες. Δεν θα κρυφτούμε ότι θα υπερασπιστούμε κάτι το οποίο το βλέπει όλος ο κόσμος, ανάποδα δηλαδή. Θέλω να πω πως όταν γνωρίζεις μία παθογένεια, δεν πηγαίνεις εκεί για να ξύσεις την πληγή, να τρέξει πίον. Καταλαβαίνω ότι εννοείται, αλλά να σας πω κάτι. Αν αφήσουμε ανεξέλεγκτη την πόλη, δηλαδή ας πούμε ότι η δημοτική αστυνομία και η τροχιά δεν βγαίνει. Ποιος σας το ζήτησε αυτό? Λέω εγώ. Υποθετικό ρεύμα. Να μην πάμε στην άλλη άκρη, κάπου ενδιάμεσα να μιλούμε. Θα φρακάρει η πόλη. Ωραία. Το καταλαβαίνω και το πιστεύω αυτό. Έγινε πριν 20 μέρες περίπου που αναγκαστήκαμε και. Βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να βεβαιώσουμε σε 14 ώρες σχεδόν 1.400 κλήσεις. Γιατί δεν τιμάει ούτε εμάς ούτε κανέναν. Και δυσκολεύουν κι άλλο τα πράγματα, κύριε Δαγκλή, όταν για παράδειγμα μέσα στο Σαββατοκύριακο υπάρχει μία αγρότικα η οποία έκανε το θαύμα της. Έκανε ρεκόρ, ήταν πολύ θετικό. Έκανε ρεκόρ επισκεπτών. Ξεπέρασαν, αν δεν κάνω λάθος, 160.000. Ακριβώς. Σε σχέση με τους 140 που ήταν πέρσι. Αλλά είδατε τι έγινε. Παρκάρουν όπου θέλανε. Και σε παρτέρια. Εγώ επειδή ήμουν όλες αυτές τις μέρες έξω, είδα πρωτόγνωρα πράγματα. Είδα πρωτόγνωρα πράγματα. Δηλαδή τα τζιπάκια αυτά τα αγροτικά, δεν ξέρω πώς τα λένε, όπου μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί τι κάνατε? Εκεί κάναμε τα νόμιμα. Βεβαιώσαμε παραβάσεις, αφαιρέσαμε πινακίδες, συνέδραμε και τροχεία με γερανό, έγιναν και άρσεις από την τροχεία. Δεν τα δώσαμε δημοσιότητα αυτά. Τη δουλειά μας κάναμε. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να ξεμπλοκάρουμε την. Δηλαδή πόσες κλήσεις κόψατε μέσα στην αγρότικα? Το πεντάήμερο. Ξεπεράσαμε το Σαββατοκύριακο, ειδικά. Τώρα για το πεντάμερο που είχα φανταστικά, αν θυμάμαι καλά, ξεπεράσαμε τις 1.000 κλήσεις. Μπορεί και να φτάσαμε τις 1.500. Και με πάρα πολλές αφαιρέσεις πινακίδων. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Απλώς είχαν μάθει οι επισκέπτες τα τελευταία χρόνια, δεν τους ακουμπούσε κανένας. Εμείς εφαρμόσαμε τα νόμιμα, ό,τι ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Πήρανε δωράκι μία κλήση και επέστρεψαν στα χωριά τους. Δωράκι, εντάξει. Κύριε Δαγκλή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.